Στην Αντιφερήρα Λαστίου βρέθηκε ο πρόεδρο τη Παραολυμπική Επιτροπή, ο κύριο Καμπαλάκη, ο Γιώργο και ξεκίνησε μια σειρά επαφών με τον Αντιφεφερήρηάρχη για θέματα ανάπτυξη των το, αθλημάτων ε, για τα ΑΜΕΑ. Μιχάλη, Μονή, είσαι ένα από του ανθρώπου αυτού που πραγματικά ε, όλα αυτά τα χρόνια έχει αγωνιστεί πραγμα. για να αναδείξει πραγμα. το γεγονό ότι πρέπει να δοθεί χώρο και χρόνο στα παιδιά αυτά να σωθούν τον διδυσμό. Αλήθεια, είσαι αισιόδοξο. Ήταν μια προγραμματισμένη εδώ και πολύ καιρό συνάντηση, καλά δομημένη, καλά στελεχωμένοι και ήρθε ο Γιώργος ο Καπελάκης, ο πρόεδρος της Παραλυμπιακής, βεβαίω βεβαίως άλλε στις άλλες συναντήσεις θα είναι πιο διευρυμένοι, θα είναι και η αντιδήμαρχη ε, των Δήμων του Αθλητισμού, θα είναι και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης που θα ήταν παρόν ο κύριος Λεωνίδα Τερτζής, αλλά είχε μια δουλειά και δεν μπορούσε να γίνει αλλαγή του προγράμματος, γιατί και ο Γιώργος πρέπει να ήταν στην Αθήνα από αύριο με αποτέλεσμα να έχουμε σκοπό ώστε να κάνουμε ένα δίκτυο μεταξύ Ιερά Πετρας, Αγίου Νικολάου και Σιτίας έτσι ώστε ε, να γίνουν ε, διάφοροι ε, πώς να το πω τώρα διάφοροι επαφές δράσεις. επαφές δράσεις έτσι ώστε να βρεθούν κάποιοι ανθρώποι με ειδική αγωγή ώστε να γίνει ένα δίκτυο ώστε τα παιδιά αυτά που βρίσκονται σε κάθε νομό να βγουν έξω από τα το σπίτια τους, να κυκομπηθούν και να αυγηθούν. Ε, βέβαια για αυτό το πράγμα χρειάζεται μια πολύ δυνατή δουλειά και συντονισμό. Ε, μεγάλο μας ευεργέτης θα είναι η περιφέρεια και η αντιπεριφέρεια νομού Λασιτίου. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ανδρουλάκη Γιάννη που έσκυψε κατευθείαν στο αίτημα αυτό, τον κύριο Σαύρο Ναοτάκη, Ολου του περιβραϊκού συμβούλου, του κύριο, ο Ταρζή, όλου. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, ένα μεγάλο όνειρο, γιατί εμά, στου παλιού αθλητέ, το όνειρό μα είναι να βγαίνει νέο αίμα που λέμε, νέα παιδιά και να βγαίνουν όχι μόνο για να γίνουν οι αυριανοί πρωταθλητέ, να βγουν από τα σπίτια τους, να ζηθούν να κάνουν καλύτερη την κίνησή του ή τη ζωή του. Μια αυτόνομη ζωή, μια αυτόνομη ε, καθημερινότητα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι ένα σύλλογο, για το ακούσαμε και αυτό στην συνάντηση που έγινε στο γραφείο του κ. Δουλάκη, να ιδρύσει ένα παράρτημα ή ένα σκέλο που θα αφορά ε, αθλητέ με αμαία. Ακούστε να δείτε, υπάρχουν ε, πολλοί συλλόγοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αμαία και αυτό με χαροποιεί. Στο Σεγκρίτη υπάρχουν ε, 5-6. Ε, από ό,τι ξέρετε, ήμουνα κι εγώ πρεσβευτή ε, στο άνοιγμα του συλλόγου του Λάτι, ο οποίο. Ε, έκλεισε ύστερα από δική μου ε, πρωτοβουλία. πρωτοβουλία, για λόγους του οποίους ξέρουμε, γιατί ήθελα να είναι όλα καθαρά και όλα στη διαφάνεια. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν συλλόγια αμαία και είναι πολύ σημαντικό γιατί εκτός από αθλητές, θα μπορούν οι ίδιοι αθλητές να είναι και μέσα στο σίγμα. Μπορούν να γίνουν mm. να γίνει και αυτό, άρα να έχουν και μια άλλη δράση, διοικητική δράση να έχουν ε, και κάποια παιδιά μια, που δεν θα θέλουν να διδούν ή να, προ, να προπονηθούν να έχουν μια δράση στο γραφείο του συλλόγου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι ε, θα γίνει, ε, μείναμε με την υπόσχεση ότι θα γίνει ε, τέλος Σεπτεμβρίου μια άλλη συνάντηση mm. με διευρυμένη με του αντιδημάρχου κάθε νομού, με τον αντιπεριφερειάρχη του κύριο Ανδρουλάκη, με τον κύριο Λεωνίδα Τερζή, που είναι και αυτό ε, και θα βγάλουμε μια πολύ καλή είδηση, μια πολύ καλή συνεργασία, γιατί πάρα πολλά παιδιά θέλουν να διηθούν, αλλά δυστυχώ στα μέρη του, όπω είναι η Ιερά Πέτρα, όπω είναι ο Άγιο Νικόλαο, δεν έχουν τον ειδικό άνθρωπο για να θυθούν. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα γυμναστή με ειδική αγωγή ή προσαρμοσμένη ειδική αγωγή. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μπήκε το νερό στα βλάκια και ότι πλέον Μπράβο. κάτι αρχίζει να φαίνεται στον Μπράβο. Γιατί εμένα μεγάλο μου τιμή και προνόμιο είναι αυτό που είπε χτε ο κύριο Ανδουλάη ότι ο Μιχάλη το προσπαθεί αυτό πολύ καιρό σου είπε και σένα <συντρα> του ίδιου ότι πολλές φορές μου έχει κάνει πρόταση να με βοηθήσει οικονομικά για ένα ταξίδι. Δεν θέλω και αυτό με τιμάει πιστεύω γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα σε αυτό το τομέα <συντρα> Για τους πολλούς, όχι για τον ένα. <συντρα> <συντρα>